είπανε για αυτό το σκυλί πριν 2 εβδομάδες. Ότι έχει χτυπηθεί. Και καταλάβαμε ποιο είναι. Ναι, καταλάβαμε ποιο είναι. Mm-hmm. Μου δείχνει βίντεο και κατάλαβα ποιο είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να το περιφυλάξω μόνη μου. Mm-hmm. Το πέτ που με βοήθησε έλειπε εξωτερικό και με το που επέστρεψε πήγαμε και το περιφυλάξαμε. Mm-hmm. Το σκυλί ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι, όχι, σέρνεται. Είναι... και κάτι είναι παράλληλο και σύμφωνα με τον γιατρό δεν έχει καμία αίσθηση. Έχει πάρα πολλά σκάγια. Προφανώς το ζώο πυροβολήθηκε από κάποιον, έτσι. Ναι, ναι. Το σκυλί το πήγατε στον κτηνίατρο, έκανε τις εξετάσεις, τώρα φιλοξενείται στον κύριο Πάκο. Τώρα φιλοξενείται στο σπίτι εθελοντή. Στο σπίτι του κύριου Γρηγορίου με το πετάξιμο, μου έκανε τη χάρη και μου το φιλοξενεί. Mm-hmm. Τι θα γίνει τώρα, ποια θα είναι η συνέχεια, το σκυλί δεν μπορεί να ξαναπερπατήσει, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή το σκυλί. Να θεωρήσουμε πολύ και να σκεφτούμε τι ποιότητα ζωή θα έχει. Γιατί δεν μπορεί να ζει και σε εξωτερικό χώρο. Έχει αρχίσει και κάνει κατακλήσει. Το σκυλί θα ανοίξει, θα πιάσει σκουλίκια, εκδημολύνσει, ουρολοιμώξει. Εκεί θα βγει, σωστά. Οπότε το σκυλί είναι καταδικασμένο σε ευθανασία, έτσι. Ναι, ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι το ζώο. Ο κτηνίατρος τι σας είπε, για πόσο καιρό εκτιμάτε ότι το ζώο είχε πυροβοληθεί και ζούσε έτσι σε αυτή την τραγική κατάσταση, έχετε μία εικόνα? 3 μήνες σίγουρα. 3 μήνες ήτανε σε αυτή την κατάσταση? Ναι, είναι και με τον αριθμό που έχει στείλει εθελόντρια στο Δήμο Ιαννητών να περισυλλευτεί το σκυλί στις 20 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ως εθελοντές δίνετε μεγάλο αγώνα και στα Γιάννενα για να σώσετε ό,τι μπορείτε να σώσετε. Από αυτή την ιστορία της Λευκής, αν δεν κάνω λάθος έτσι λέγεται το σκυλάκι, πώς νιώθετε ύστερα από αυτή την κατάληξη, την τραγική κατάληξη που έχει το ζώο, παρά το γεγονός ότι την ψάχνατε, παρά δεν το ότι... Δείτε, είναι η γενική αδιαφορία. Εμάς μας νοιάζει να υπάρχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση, ακόμη και για την ευθανασία δηλαδή. Mm-hmm. Ένα σκυλί το οποίο βασανίζεται, είναι προτιμότερο ο Δήμος να είχε πάει ήδη, να το είχε περισυλλέξει και να είχε γίνει ευθανασία, γιατί εμάς μας νοιάζει το ζώο να μην πονάει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα οι επανεντάξεις, ναι, πρέπει να γίνονται, γιατί δεν είναι λύση και να μένουμε στο καταφύγιο, στη Βαγμένα, επειδή δεν έχουν που να πάνε. Οπότε καλός ή κακός είναι αναγκαίο κακό αυτό με τις επανεντάξεις. Ναι, αλλά οι επανεντάξεις πρέπει να γίνονται σε σωστό τόπο, έτσι, δηλαδή... πρέπει να γίνονται από εκεί που περισυλλέγονται. Όταν όμως μιλάμε για περιστατικά που είναι από π.χ. κεντρικούς δρόμους, mm-hmm. από σημεία που μπορεί να κινδύνεψουν με φόλες, τότε αναγκαστικά και δυστυχώς πρέπει να επανεντάσουν αλλού. Mm-hmm. Δεν είναι καν επανένταξη αυτό, αλλά καταλαβαίνετε. Εμάς το θέμα μας είναι να μην είχε μείνει αυτό το σκυλί τόσους μήνες και να σέρνεται. Τόσους μήνες αβοήθητο. Να είχε μιλήσει κάποιος, γιατί αυτός που το πυροβόλησε πυροβολεί και άλλα σκυλιά και γάτες και μένουν παράλληλα και γίνεται αυτή η ιστορία σίγουρα χρόνια. Άρα είναι σαν να λέτε στους πολίτες να μην γυρνά, να μην κλείνουν τα μάτια. Να μην κλείνουμε τα μάτια, να μην φοβόμαστε το γείτονά μας. Υπάρχουν νόμοι. Καλούμε την αστυνομία και κάνουμε χαμό, γιατί έχουμε τον νόμο. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα ζώα. Δεν γίνεται ενέτη 2023 να μας λένε φοβάμαι γιατί είναι γείτονά μου. Ας είναι.